Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, καλά, με τον κύριο Μάνο, ή πολύ αγαπιέστε και χώρια δεν μπορείτε και μαζί δεν κάνετε, κάτι συμβαίνει. Αγκαλιά είστε στα μπλόκα, αλλά όταν φεύγετε από τα μπλόκα πιάνετε το καραόλι. Όταν έχει να κάνει με τα μπλόκα, ο κύριος Μάνος ασχολείται με την αγροτική πολιτική, αλλά όταν έχει να κάνει με την υπόλοιπη πολιτική ασχολείται μόνο με το κόμμα του, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Γιατί ο κύριος Μάνος λέει ότι σε καμιά περίπτωση δεν ισχύουν αυτά που γράψατε, το σχόλιο σας δεν χρήζει σχολιασμού ή απάντησης, δεν ισχύει καν. Εντάξει, το τι ισχυρίζεται ο κύριος Μάνος με την πραγματικότητα. Τι θα προσέθετε αν στην επίσκεψη χθες βρισκόταν και κάποιο μέλος του συλλόγου και της Πολυκάρπης? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, πέρα από την Πολυκάρπη που δεν είχε τις περισσότερες ζημιές, περισσότερες είχε ο πρώην Δήμος Αγίων Αργύρων, που μάλλον κηρύσσεται και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από ό,τι καταλάβαμε, προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το πράγμα. Τι θα προσέθετε παραπάνω? Χρήστο, καταρχήν αυτό που είπες, ότι μια συζήτηση για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή όχι, θα έπρεπε να είναι και συλλογικοί φορείς πάνω σε τέτοιες συζητήσεις. Ναι. Δεύτερον, ο Αγροτικός Σύλλογος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αγροτών. Όταν πρόκειτο για τις αποζημιώσεις στο φασόλι, ο κύριος Μάνος πώς μας θυμήθηκε και φώναξε τους υπόλοιπους αγροτικούς συλλόγους να στηρίξουν τους φασολοπαραγωγούς, που ήταν, ας πούμε, το 75% στη δική του περιοχή και όχι στη δική μας. Αλλά τώρα δεν μας φώναξε. Δηλαδή, ας αφήσουμε στην άκρη το θεσμικό του ρόλο και ας πούμε ότι σαν πρώην πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου επισκέφθηκε έναν τόπο. Δεν έπρεπε να φωνάξει τον ανάλογο πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου για να του δείξει τα κτήματα ή να του πει η επίσκεψη αυτή αφορά πάντως να δούμε την κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει κάτι παραπάνω ως αιτία αυτή η επίσκεψη. Έχει μόνο να δούμε. Και οι φορείς του ΕΛΓΑ εκεί πέρα τι κάνανε? Οι φορείς του ΕΛΓΑ εκτίμησαν και δρομολογούν τις εξέλιξεις. Θα πάμε μάλλον. Και το συνδικτύο. Και αν πάμε μάλιστα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι δικασίες κινούνται καλύτερα και γρηγορότερα. Χρήστο, η άποψή μου είναι ότι δεν θα πάμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γιατί? Αυτή είναι η άποψή μου. Mm. Ότι πιστεύω ότι δεν θα πάρουν απόφαση να μας βγάλουν σε κατάσταση. Δεν ξέρω αν άκουσες τον κύριο Μάνο, αλλά ουσιαστικά προσανατολίζονται να πάνε εκεί, διότι πέρα από τις αγροτικές καλλιέργειες που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, έχουν υποστεί ζημιές και υποδομές, δρόμοι και αγροτικοί και όχι μόνο και μέσα στις κοινότητες. Επειδή μιλάμε θεωρητικά πάντα, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάμε σε κατάσταση ανάγκης. Η εκτίμηση του κυρίου Μάνου είναι ότι θα πάνε. Ή ότι τελικά αυτό θα κυνηγήσουν. Θα γίνει. Ναι. Ναι. Τώρα, για το θέμα αυτό που αναφέρω εγώ και πώς το αναφέρω. Το είπατε και μόνος σας πριν λίγο, γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω τη συνέντευξη, δεν βρίσκομαι στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Ναι. Ότι βρισκόμαστε ενώπιση εκλογών. Δεν είναι δυνατόν, ξαναλέω, θεσμικοί παράγοντες, εκλεγμένοι, και μάλιστα από τον αγροτικό κλάδο, που είναι και συνάδελφοι, που ήταν και πρόεδροι, που ήμασταν και μαζί στα μπλόκα, να επισκέφτονται μια περιοχή χτυπημένη από χαλάζι, την οποία θα πρέπει να κυνηγήσουμε αποζημίωση συλλογικά, και να μην φωνάζουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ή τον Αγροτικό Σύλλογο ή κάποιο μέρος του Αγροτικού Συλλόγου να ενημερώσουν τέλος πάντων ότι έρχονται. Δηλαδή ο κύριος Σαββόπουλος πώς μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι αύριο θα βγούμε να δούμε τι έγινε, να κάνουμε αυτοψία σαν γεωπόνος της περιφέρειας, και ο κύριος Μάνος δεν μας το είπε. Ναι. Τώρα. Εμένα το παράπονο μου δεν είναι αυτό. Από την άλλη, εκλογές μπορεί να είναι. Από την άλλη, εκλογές. Μου να τελειώσω, όχι παράπονο βασικά. Ο δικός μου σχολιασμός πρόκειται ότι όταν πρέπει να βάλουν μπροστά το καλό του τόπου και τη θέση του στο κόμμα, βάζουν τη θέση του στο κόμμα. Γιατί η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι κομματική εντολή. Να προωθήσουν μόνο τους δικούς τους ανθρώπους, να μην φωνάζουν κανέναν άλλον και να μην ακούν τίποτα άλλο. Γιατί οποιαδήποτε κριτική στο ότι δεν κάνουν καλή δουλειά. Είμαστε αυτόματα είτε ΣΥΡΙΖΕΙ, είτε αναρχικοί, είτε κομμουνιστές, είτε είμαστε τέλος πάντων. Δεν επιδέχονται κριτική.
Τώρα όμω, το γεγονό ότι είμαστε σε εκλογική χρονιά. Θωμά, το γεγονό ότι είμαστε σε εκλογική χρονιά μπορεί να είναι και για καλό σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί λίγο τα πράγματα να στριμωχθούν και να πάνε με καλύτερου ρυθμού. Ή δεν παίζει ρόλο. Θα σου εξηγήσω κάτι για την Καστοριά. Την Καστοριά η Νέα Δημοκρατία την έχει δεδομένη. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος έχει capital control και δεν μπορεί να εισάγει μήλα. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο ότι δεν δικαιολογούν τα χρήματα. Γνωρίζουμε όλοι πώς ήταν το capital control. Δεν δικαιολογούν χρήματα παραπάνω από 1.600 ευρώ σε κάθε container. Ενώ το κόστος είναι πολύ πάνω από 1.600 ευρώ. Ζήτησανε η μηλοπαραγωγή από εδώ πέρα την παρέμβαση του βουλευτή, των εκλεγμένων των υπόλοιπων περιφερειάρχη κτλ. Ώστε με τις διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν να πιέσουν την Αίγυπτο να απελευθερώσει και άλλα χρήματα για κάθε κοντέινερ για να μπορέσουμε να κάνουμε εξαγωγή. Και δεν έχει κινηθεί κανένας και δεν έχει κάνει τίποτα. Ενώ η Ιταλία και η Πολωνία έχουν λύσει αυτό το ζήτημα, τα δικά μας μήλα πετιούνται και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει τα 20 με 25 λεπτά. Ναι, φέτος λένε ότι η τιμή πάει χαμηλά προς στιγμή, ναι, δεν ξέρω. Ναι, και έχουμε την αγορά, μπορούμε να πιέσουμε, αλλά κανένας από την κυβέρνηση δεν πιέζει και γιατί άλλος πει να πιέσει, αφού πήραν 50% στην Καστοριά και τώρα μπορεί να πάρουν 61%. Ναι. Όσο η Καστοριά θεωρείται δεδομένη από τη Νέα Δημοκρατία, τόσο δεν θα κάνει τίποτα η Νέα Δημοκρατία για την Καστοριά. Παρεμπιπτόντως τον κύριο Μάνο, τον ρωτήσαμε λίγο και για το θέμα του φράγματος. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ακόμα αν έχει σταθεί καν η Επιτροπή. Είμαστε 23 Αυγούστου και υποτίθεται ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είχε βγάλει και πόρισμα η Επιτροπή που θα γινόταν για να διαπραγματευτεί με την κατασκευάστρια εταιρεία. Ο Υπουργός είπε στον κύριο Μάνο, κύριος Γιωργαντάς, ότι αυτό είναι η δική μου δουλειά. Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Βλέπεις να προχωρά κάτι ή όχι στη συγκεκριμένη ιστορία. Πάλι σε εκλογική χρονιά, επαναλαμβάνω. Εννοείται πως όχι. Για μένα είναι σίγουρο ότι δεν θα γίνει κάτι για το φράγμα Νεστορίου. Καταρχήν δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Άλλαξαν δύο κυβερνήσεις και δεν έχει γίνει. Τρεις, πόσες έχουν αλλάξει σε σύνολο. Δεύτερον, ο κύριος Γιωργαντάς μέχρι στιγμής, οι μόνες εξαγγελίες που έχει κάνει για τον αγροτικό κλάδο είναι αυτό ακριβώς εξαγγελίες. Θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε αυτό. Στηρίζουμε, αλλά δεν έχει τίποτα. Στην ουσία δεν έχει γίνει τίποτα πραγματικότητα από αυτά που είπανε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θα δώσουν, λέει, τώρα επιστροφή φόρου πετρελαίου 70 εκατομμύρια ευρώ, ναι, σε όλους τους αγρότες. Ναι. Οι αγροτικές δηλώσεις είναι 600.000. Δηλαδή κατά μέσο όρο είναι 116 ευρώ τον κάθε αγρότη. Αναδήλωση. Κατά μέσο όρο. Ναι. Αναδήλωση, ναι. Δεν θα πάρουν όλοι. Κάποιοι δεν θα πάρουν. Κάποιοι θα πάρουν παραπάνω. Αλλά κατά μέσο όρο είναι αυτό. Οι γουναράδες πήρανε 30 εκατομμύρια. Να τα πάρουν για αυτοί, βέβαια. Δεν τα πήραν, δεν είχαμε θέμα χθες ακόμα. Τέλος πάντων, ναι, θα τα αλλά πάνε, και δεν είναι και όλοι οι γουναράδες. Και δηλαδή, Θωμά, για να το διευκρινίσουμε λίγο, και δεν είναι και όλοι οι γουναράδες. Διότι εδώ έχουμε και ερώτηση στη Βουλή από την κυρία Τεγγελουγιορίδου που φαίνεται ότι μένουν εκτός αυτοί που είναι επιχειρήσεις φασών που δεν τις δικαιολογεί η Ευρώπη, αλλά και μικροεπιχειρήσεις γουνάς, μικρομαγαζιά που δεν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα προς την Ρωσία ή δεν εμφανίζουν τουλάχιστον, οπότε και αυτοί μένουν απ' έξω. Ωραία, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή αν ήταν 3.000 επιχειρήσεις, 4 πόσες ήταν, θα πέσουν στις 2, ας πούμε. 2.000 επιχειρήσεις θα πάρουν 30 εκατομμύρια και 600.000 αγρότες θα πάρουν 70. Καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Δηλαδή αυτοί που ταΐζουν τη χώρα θα πάρουν ψίχουλα. Και κάπως πρέπει να ορθοποδήσουν και κάπως πρέπει να τα βγάλουν πέρα σε τέτοιες χρονιές. Που το ρεύμα έχει πάει στο Θεό, το πετρέλαιο έχει πάει στο Θεό. Ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράσει, δεν έχει την αγοραστική δύναμη να αγοράσει όπως αγόραζε. Οι πωλήσεις έχουν μειωθεί. Οι τιμές αυξάνονται, αλλά όχι για τους παραγωγούς, για τους εμπόρους. Και τελικά πάλι ο λαός θα την πληρώσει. Λοιπόν, Θωμά, θέλει ο κύριος Μάνος να απαντήσει αν θέλεις και εσύ. Είναι στη γραμμή. Σε αυτά δεν έχω κανένα θέμα να απαντήσει. Ναι, κύριε Μάνο. Ναι, ναι. Καλημέρα Χρήστο, ξένα και στο κρατές. Ξανά για την... Κύριο Μόσχο. Ναι, ναι, ναι. Με ενημέρωσαν γιατί δεν άκουγα την εκπομπή σου ότι ο κύριος Μόσχο για δεύτερη φορά μέσα στην Εξωτράρο προσπαθεί να μου κολλήσει την ταμπέλα του κομματικού. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Κομματικός εκπρόσωπος είναι ο κύριος Μόσχος, αν δεν με απαντάει η μου, και είναι και σε πανελλήνια, θα έλεγα, βάση. Είναι του κόμματος του Μέρα 25, του κύριου Βαρουφάκη.
Εγώ δεν έχω εκλεγεί κομματικός εκπρόσωπος, ούτε είμαι θεσμικά σε κάποια θέση τοπικά εδώ πέρα, ούτε κεντρικά. Για ακόμα μια φορά προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, χωρίς άνευ ουσίας. Εγώ επισκέφθηκα θεσμικά με την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη, λόγω και της απουσίας κ. Ποτατσάνη, η οποία χθες είχε υπηρεσία στο νοσοκομείο, ναι, ως καρδιολόγος. Ναι, το είπαμε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ως αντιπεριφερειάρχης επισκέφθηκα την περιοχή με τον υπηρεσιακό παράγοντα από την πίεση των Καστοριά, τον κύριο Πετρίδη, και την κυρία Κατόγλου και τον κύριο Μίλιο. Δεν ξέρω γιατί προσπαθεί ο κύριος Μόσχος να δημιουργεί εντυπώσεις, άνευ ουσίας, γιατί η ουσία είναι μία, ότι έχουμε ζημίες και πρέπει να προστρέξουμε όλοι μαζί για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για τις αποζημιώσεις, η οποία ζημία είναι πάρα πολύ μεγάλη στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, πραγματικά λυπάμαι πολύ και τους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, κύριε Μόσχος, αλλά κομματικός εκπρόσωπος του Μέρα 25 είναι ο κύριος Μόσχος, ο οποίος έφερε και τον κύριο Βαρουφάκη στα μπλόκα που κάναμε το χειμώνα. Ο Θωμάς ο Μάνος δεν έφερε κανέναν υπουργό, κανέναν βουλευτή και κανέναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Μπερδεύεται ο κύριος Μόσχος. Κύριε Μόσχο, αυτό ήθελα να πω. Και να απαντήσω στον κύριο Μάνο ότι εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα ότι είμαι κομματικός εκπρόσωπος ή ότι δεν έχω εκλεγεί. Αλλά ρώτησα τον κύριο Μάνο και δεν μου έχει απαντήσει στο σχολιασμό. Αν επί του κύριου Καρυπίδη, ας πούμε, όταν ήταν περιφερειάρχης, πήγαινε κάποιος αντιπεριφερειάρχης να δει τα φασόλια, τις ζημιές στα φασόλια και δεν καλούσε τον Αγροτικό Σύλλογο που τότε ήταν πρόεδρος ο κύριος Μάνος. Δεν θα σχολίαζε ο κύριος Μάνος γιατί δεν καλέστηκε ο Αγροτικός Σύλλογος. Κύριε Νατσούλη, ποτέ επί του κυρίου Καρυπίδη σε κανένα ζημιογόνο αίτιο δεν ήρθε κανένας εκλεγμένος παράγοντας με το συνδυασμό του κύριου Καρυπίδη να επισκεφτεί καμία περιοχή που είχε πληγεί και δεν εξέφρασε και ποτέ κανένας τη θέληση να το κάνει αυτό. Αυτή είναι η διαφορά μας με τον κύριο Καρυπίδη, ότι εμείς όταν υπάρχουν τέτοια ζημιογόνα αίτια, γιατί είμαστε εκεί παντού σε όλη την περιφέρεια και το αποδείξαμε και θα το αποδεικνύουμε και θα αποδεικνύουμε και τη στήριξή μας στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα. Σας ρώτησα αυτό το πράγμα, νομίζω ότι η απουσία των παραγών των εκλεγμένων επί κύριο Καρυπίδη, το είπε και ο κύριος Μόσχος, δείχνει τη διαφορά μας, κύριε Νατσούλη. Απλά δεν άκουσε μάλλον ο κύριος Μόσχος όταν με πήρατε τηλέφωνο και έδωσα τη συνέντευξη, ότι εμείς ενημερωθήκαμε όταν το κλιμάκιο ήταν στη Βασιλιάδα. Μας πήρε η κυρία Κατόγλου και φύγαμε με τον κύριο Πετρίδη τρέχοντας για να τους προλάβουμε. Αυτό μάλλον τον άκουσε ο κύριος Μόσχος και μπερδεύεται. Ναι, και μπερδεύεται πάρα πολύ. Αυτό υπόθηκε νωρίτερα, κύριε Μόσχο, ότι πραγματικά ο κύριος Μάνος πήγε, τους βρήκε εκεί ήταν. Δεν είχαμε καμιά προγενέστερη ενημέρωση, ναι, ότι θα έρχονταν και υπάρχει γι' αυτό. Και λοιπόν, δεν συνδυαστήκαμε μέσα στον κλίμα. Απλά μας πήρε η κυρία Κατόγλου τηλέφωνο ότι βρίσκουμε στο Αγρόκτημα Βασιλιάδος και κάνω μια αυτοψία. Μια αυτοψία. Και κύριε Μάνο, τον κύριο Πετρόπουλο στην Πέτρο Καστοριάς και πήγαμε εκεί πέρα. Απλά ο κύριος Μόσχος να κοιτάξει να εστιάσει στην ουσία. Και η ουσία είναι μία. Έχουμε φαινόμενα. Ένας όμως για να ακούγόμαστε. Δεν ακούω, εγώ δεν ακούω τον κύριο Μόσχο να μιλάει. Συγγνώμη. Όταν μιλάτε και οι δυο δεν ακούγεται κανένας, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι. Εγώ απλά θέλω να πω ότι πρέπει ο κύριος Μόσχος να εστιάσει στην ουσία του πράγματος και να αφήσει τα πυροτεχνήματα. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα μεγάλα που δημιουργούν αίτια στην περιοχή μας. Και θα πρέπει και αυτός από τη θεσμική του θέση, γιατί είναι εκπρόσωπος κομματικός του Μέρα 25 για τον αγροτικό τομέα, και αυτό νομίζω ότι του δίνει και μια ευκαιρία να πιέσει προς το κέντρο τις καταστάσεις για να έχουμε μια δίκαιη και γρήγορη αποζημίωση για τον κόσμο. Μάλιστα. Της Καστοριάς που έχει υποκάθε τη ζημία. Και να αφήσει τα πυροτεχνήματα και τις ταμπέλες. Τώρα πάμε στον κύριο Μόσχο. Αλλού, κύριε Μόσχο. Λοιπόν, κύριε Μόσχο. Κύριε Νατσούλη, εγώ νομίζω ότι ο δικός μας σύλλογος και το διοικητικό του συμβούλιο έχει αποδείξει έμπρακτα αν στηρίζει ή όχι και αν κυνηγάει τα θέματα των αγροτών και προσπαθεί μέσα και δίκαιες λύσεις. Τώρα, επαναλαμβάνω κάτι. Δεν καλέστηκε ο αγροτικός σύλλογος από το θεσμικό παράγοντα που επισκέφθηκε την περιοχή και οι δηλώσεις του ήταν ότι επισκέφθηκε αυτές τις περιοχές και κτήματα. Ούτε έκανε δηλώσει στο Facebook, βρήκα αυτούς εκεί, με πήραν τηλέφωνο, είναι εδώ. Το διευκρίνησε σήμερα ο κύριος Μάνος αυτό, το διευκρίνησε σήμερα. Καλά έκανε και την διευκρίνηση, yeah. Εγώ δεν το άκουσα. Εγώ σχολίασα τις δηλώσεις του στο Facebook. Η ουσία είναι μία. Προβλήματα έχουμε πολλά, αλλά δεν λύνονται μη πηγαίνοντας κόντρα στο κόμμα.
κύριε Μάνο. Λύνονται όταν κοιτάμε το καλό του τόπου. Και το καλό του τόπου είναι να είμαστε ενωμένοι. Και είμαστε κύριε Μόσχο, όταν παίρνουμε ακούστε κάτι, στο χέρι ακούστε και το λέμε έλα μαζί μου. Όχι όταν τον απομακρύνουμε και δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο. Χρήστο, ναι. Έχει τελειώσει γιατί δεν έχω επιστροφή. Ναι. Έχω μόνο εσένα. Ναι. Κύριε Μόσχο, τις ταμπέλες από το Θωμά το Μάνο μακριά. Ο Θωμάς ο Μάνος δια των πράξεών του έχει αποδείξει αν σκέφτεται το κόμμα όπως λες εσύ ή αν πάει κόντρα στο κόμμα. Εσύ μάλλον δεν πας ποτέ κόντρα στο κόμμα όταν κάνει κάτι περίεργες ανακοινώσεις, όταν κάνουν κάποια μέλη του κόμματος και αφορούν και τον πρωτογενή τομέα. Όχι εγώ. Εγώ το έχω αποδείξει και νομίζω πριν από 5-6 μήνες όταν χρειάστηκε να κάνουμε την κινητοποίηση στην περιοχή του Άργους γιατί δεν πληρωθήκαμε στο χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο κύριος Λικουρέντος όταν επισκέφθηκε την Καστοριά, ο Θωμάς ο Μάρος ήταν που βγήκε εκείνο το βράδυ και έκανε κινητοποίηση και θα το έλεγα αντέδρασε έναντι ενός κυβερνητικού παράγοντα όπως είναι ο πρόεδρος του ΕΡΟΚΑ. Αυτά μακριά από μένα κύριε Μόσχο. Μην προσπαθείτε να πετάξετε λάστιχο του ανεμιστήρα, δεν πιάνει. Δεν κολλάει. Κοιτάξτε μέσα στην κομματική σας ταυτότητα που είστε εκπρόσωπος του κυρίου Βαρουφάκη, όταν κάνουν ανακοινώσεις κάποια στελέχη του κόμματός σας, περίεργες θα του πω, και για τη γούνα, για τα κουνοφόρα ζώα και για άλλα πράγματα, να κοιτάτε εκεί πέρα να απαντάτε και να κάνετε παρεμβάσεις ως κομματικός εκπρόσωπος. Έκλεισε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή του κυρίου Μάνου. Αν μπορεί ο κύριος Μάνος να τον έχουμε ξανά. Ναι, ο κύριος Μόσχος έπεσε. Ποιος έπεσε. Λοιπόν, κύριε Μάνο, είστε στη γραμμή. Ναι, κύριε. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτό ο κύριος Μόσχος και ας δούμε την ουσία, επαναλαμβάνω, και να αφήσει τα πυροτεχνήματα. Αυτό έχω να πω, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Κλείνοντας κι εσείς, κύριε Μόσχο, κάτι. Χρήστο, είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά δεν έχει. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μάνος, σαν αρμόδιος του αγροτικού τομέα στο ΜΕΡΑ25, θα έχετε μια παρέμβαση προς το κόμμα ώστε να σμπρώξει, να πιέσει, να έχουμε γρήγορες αποζημιώσεις, γιατί και αυτό είναι αναζητωμένο. Όντως κατέχετε μια τέτοια θέση. Εγώ, σαν εκπρόσωπος του ΜΕΡΑ25, έχω κάνει ήδη παρέμβαση και καταθέτουμε τώρα ερώτηση στη Βουλή για ποιες κινήσεις θα αναλάβουν για τα μήλα. Και για τη θέση της κυβέρνησης με την Αίγυπτο, αν θα μπορέσει να πιέσει ώστε να απελευθερωθούν κονδύλια. Πέρα από αυτό, για αυτή την καταστροφή που έχουμε τις τελευταίες μέρες στην Καστοριά. Για αυτή την καταστροφή επίσης θα κάνω παρέμβαση. Αλλά η συζήτησή μας δεν αφορούσε αυτό και ξεφεύγουμε τζάμπα του θέματος. Τώρα, έχω πολλά να πω, δεν ήρθε η ώρα να τα πω, αλλά θα πω κάτι τελευταίο στον κύριο Μάνο και θα κλείσω κι εγώ, γιατί δεν είμαι σε θέση να μιλήσω περισσότερο. Μπορεί ο κύριος Μάνος να ξεκίνησε τα μπλόκα. Αλλά κάπου κατά τη μέση, μετά από κάτι ας πούμε εορτασμούς στο Λιμνέον, εξαφανίστηκε από τα μπλόκα και δεν τα τελείωσε τα μπλόκα ο κύριος Μάνος. Άλλοι τα τελείωσαν τα μπλόκα. Καλημέρα. Κύριε Μόσχο, θα πρέπει να ντρέπεστε. Όλοι ξέρουν τι έχει κάνει ο κύριος Μάνος και ο σύλλογος τον οποίο είναι μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Προσπαθείτε με ψέματα να με θίξετε. Δεν πιάνει αυτό, γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είστε και ποιος είμαι. Δεν πειράζει όμως. Θα αποδείξω ο καθένας μας για τον πράξεών του κάποια πράγματα. Πραγματικά είστε για γέλια. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πραγματικά είστε για γέλια. Χρήστο μου, θα μου επιτρέψεις να αποχωρήσω τη συζήτηση, γιατί έχω κάποιο. Θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί φτάσαμε στο διαφημιστικό. Έχουμε και ένα μήνυμα. Κύριε Είναι Μάνο, ένας επαγγελματίας ψεύτης. Έχουμε και ένα μήνυμα για αυτό που λέει ίσως ο κύριος Μόσχος, ότι στην επίσκεψη ας πούμε του Άδωνη δεν σας είδαν στην κινητοποίηση. Κύριε Νατούλη, ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος με 32 θέματα. Έχω και μια θεσμική θέση. Το Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου του Άρμου Θεριστικού, του Αγροτικού Συλλόγου Φοιτικής Παραγωγής και Αγροτικού και τα μέλη του. Ήταν αυτοί που ήταν έξω από την αντιπεριφέρεια Καστοριάς, το μεγαλύτερο μέρος. Και το γνωρίζει ο κύριος Μόσχος αυτό. Γι' αυτό ντροπή του για αυτά που λέει. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μάνο και τον κύριο Μόσχο. Ήταν έντονη συζήτηση, αλλά πιστεύω και δημιουργική και ωφέλιμη. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Να τονίσω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε για τους χαρακτηρισμούς του κύριου Μάνου. Ναι. Αν κάποιος είναι για γέλια, αυτός είναι ο αντιπεριφερειάρχης μας. Και ο περιφερειάρχης μας
που εκτός από ότι δεν έχουν κάνει τίποτα για την Καστοριά, όταν επισκέπτονται πληγήσεις περιοχές, δεν καλούν τους εκπροσώπους των αγροτών, αλλά καλούν μόνο τα κλαράκια τους. Μάλιστα. Κύριε Μόρφου, έχετε καταστήσει γραφικός, δεν νομίζω. Καλημέρα. Ότι να κοιτάξετε να αλλάξετε το στήριο σας, είστε και εκπρόσωπος ενός πολιτικού φορέα στην πανελλήνια βάση. Νομίζω ότι με αυτά που λέτε, ίσως αύριο μεθαύριο καταντήσετε γραφικός. Γιατί όλοι ξέρουν τι έχει κάνει και όλοι στην περιφερειακή αρχή, κύριο Κασαπίδη. Και θα κι αν θέλετε μια μέρα κάνουμε και ένα δημόσιο διάλογο για το τι έχει κάνει η περιφερειακή αρχή για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Αυτό θα ήταν ωραίο και μέσα στο στούντιο. Κύριε Νατσούλη, βεβαίως κύριε Νατσούλη, ό,τι ώρα θέλει ο κύριος Μόσχος. Για να είναι και πιο εύκολη συζήτηση, όχι τίποτα άλλο. Απλά κύριε Νατσούλη, έχω να πω κάτι. Ναι. Ο εκπρόσωπος του Μέρα 25, να μας απαντήσει αν θέλει και τώρα, ο εκπρόσωπος του Μέρα 25, ο οποίος ο αρχηγός του κόμματος αυτού βρίζει την Ευρώπη και θέλει να μείνει εκτός Ευρώπης, πόσα προγράμματα αυτή τη στιγμή τρέχει με την επιχείρησή του και μπράβο του και προς τιμήν του είναι. Για να μας απαντήσει λίγο. Ο άνθρωπος που είναι εκπρόσωπος του κόμματος, το οποίο θέλει να βγει εκτός Ευρώπης, και μην ξεχνάμε τι έχει κάνει ο κ. Βαρουφάκης, είπε για capital control ο κ. Μόσχος. Θα θυμάστε, κύριε Νατσούλη, τα capital control. Ποιος ήταν υπουργός οικονομικός, ο κ. Βαρουφάκης, δεν ήταν, άντε με πατάει η μνήμη μου. Ναι. Τώρα πού να το πάμε, λοιπόν, να απαντήσει ο κ. Μόσχος. Αν απαντήσει ο κ. Μόσχος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος που θέλει να βγει από την Ευρώπη, πόσα προγράμματα τρέχει ευρωπαϊκά για την ομάδα του, για την επιχείρησή του. Όταν δεν μπορούν να σχολιάσουν την κριτική και να γίνουν καλύτεροι, σχολιάζουν τα βιογραφικά. Ποια βιογραφικά, κύριε Μόσχο, θα σας κάνω ένα ερώτημα. Εκπροσωπείτε τη Μέρα 25, το κόμμα αυτό το οποίο θέλει να βγει απάντησα, από την Ευρώπη. Όταν δεν ανέχεστε την κριτική, σχολιάζετε τα βιογραφικά αυτών που σας λέω. Κύριε Μόσχο, απαντήστε μου σε παρακαλώ στο ερώτημά μου αυτό. Εσύ, το κόμμα σας δεν θέλει να βγει από την Ευρώπη. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν λέει δημόσια εκτός Ευρώπης. Σας απάντησα. Δεν απαντάς εσύ το νομίζω ο κύριος Μόσχος, το ερώτημά μου. Σας απάντησα, κύριε Μανώ. Δεν σας άκουσα, κύριε Μόσχο. Όταν δεν μπορείτε να σχολιάσετε την κριτική ή να γίνετε καλύτερα... Κύριε Μόσχο, μην υπεκφέρετε τις ερώτησεις. Σας ρωτώ κάτι ευθέως. Το κόμμα το οποίο είναι υπεύθυνο του αγροτικού τομέα και ο αρχηγός του κόμματος. Δημόσια, στη Βουλή, όπου θέλετε, λέει, στις συνεντεύξεις του, εκτός Ευρώπης. Συμφωνείτε μαζί του και αν συμφωνείτε, εσείς σαν επιχειρηματία στον τομέα του πρωτογενή και επιτυχημένος του επιχειρηματία. Πόσα ευρωπαϊκά προγράμματα τρέχει αυτή τη στιγμή. Ο Βαρουφάκης, για τον οποίο μιλάτε τόσο υποτιμητικά, δεν έχει πει... Δεν λέω υποτιμητικά, όλο τι λέω άνθρωπο. Δεν μιλάω υποτιμητικά, κύριε Μόσχο. Αν δεν αλλάξει, θα πρέπει να βγούμε εκτός Ευρώπης. Τώρα, αν συμφωνείτε εσείς. Με αυτά που έχει εσείς κάνει που είστε εκπρόσωποι του κόμματος που λέει εκτός Ευρώπης, πόσα προγράμματα τρέχει, κύριε Μόσχο, και θα βοηθήσω στη δουλειά σας. Θέλετε να ακούσετε την απάντησή μου. Αν δεν βιωσκοπεί η Ευρώπη... Όχι, υπεξηγές, απάντηση θέλω να ακούσετε, κύριε Μόσχο. Αν δε, το κόμμα, το ΜέΡΑ25, αναφέρει ότι αν δεν διορθωθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, λάβουμε. Εσείς ρωτάω κάτι. Εσείς ως επιχειρηματίας, πόσα προγράμματα τρέχετε στην επιχείρηση σας ευρωπαϊκά και σας βοηθάνε. Με το τι κάνει ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά είναι, γίνεται προσωπικό το ζήτημα έτσι που στο βάζετε, κύριε Μάνο. Γιατί προσωπικό, κύριε Φίλιππ. Είναι εκπρόσωπος ενός κόμματος που λέει θα φύγω από την Ευρώπη και από την άλλη μεριά τρέχει ευρωπαϊκά προγράμματα που βοηθάει. Δεν κατάλαβα καλά. Με τι συμφωνεί τελικά με την πολιτική του κόμματος ή με αυτό που γίνεται. Κύριε Μάνο, και εσείς στο κόμμα σας έχετε ανθρώπους που διαλαλούσαν κάποτε και λέγανε ότι πρέπει να φύγουν οι μετανάστες από την Ελλάδα. Κύριε Μόσχο, έκανα ένα ερώτημα. Να μπορέσουν να μπουν μετανάστες στην Ελλάδα. Είστε πρόσωπος του αγροτικού τομέα ενός κόμματος, του οποίου λέει... Μην υπεκφεύγετε, κύριε Μόσχο, απαντήστε στην ερώτησή μου. Γιατί υπεκφεύγετε. Από τη μία έτσι και από την άλλη γιουβέτσι δεν γίνεται. Ή θέλουμε Ευρώπη και τρέχουμε προγράμματα και να πτύσουμε τις δουλειές μας, ή δεν θέλουμε Ευρώπη. Απλά πράγματα σας είναι. Σας απάντησα στην ερώτηση. Δεν απαντήσατε τίποτα, κύριε Μόσχο. Και όσον αφορά το τι έχει κάνει η περιφερειακή αρχή του Γιώργου του Κασαπίδη, τα χρόνια αυτά που είναι στη διοίκηση της περιφέρειας, όποτε θέλετε, σε ένα δημόσιο διάλογο θα σας απαντήσουμε. Και να σας πω κάτι, είστε κτηνοτρόφος.
Το δεύτερο μεγαλύτερο έργο που τρέχει αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια μετά τη σύρκα της κλεισούρας είναι υποδομές επιχειρηματικότητας για τον πρωτογενή τομέα και δίγα την κτηνοτροφία. 52 εκατομμύρια ευρώ για φως, νερό και δρόμους για την κτηνοτροφία. Θα πρέπει να ντρέπεστε να λέτε ότι η περιφερειακή αρχή του κ. Κασαπίδη δεν κάνει τίποτα. Θα πρέπει να ντρέπεστε. Πέρα από αυτά, έχουμε πολλά μηνύματα, κύριε Μάνο, για τα μήλα. Είναι ένα θέμα που βάζει τώρα και ο κ. Μόσχος, αλλά τα μήλα μας λένε εδώ τα μηνύματα. Είναι η τελευταία επιχείρηση που έμεινε στον νομό. Βρείτε λύση με την Αίγυπτο οι τοπικοί άρχοντες. Άλλο μήνυμα. Καλησπέρα. Να βρούνε λύση το κράτος με την Αίγυπτο, διότι δεν θα παράξουμε άλλη χρονιά. Ευχαριστώ, λέει και ο Γιώργος. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Ας πάμε λίγο και... Εξ όσων γνωρίζετε, έχει γίνει παρέμβαση από πλευράς του βουλευτού του κ. Τσιγκαλάκια. Εμείς σαν περιφερειακή αρχή έχουμε στείλει και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο γραφείο του Πρωθυπουργού έγγραφο που τονίζουμε. Πολύ σωστά, είναι τεράστιο το πρόβλημα, κύριε Νασούλη, με την Αίγυπτο. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα πρέπει να έρθει το ελληνικό κράτος σε μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση της Αιγύπτου για να έρθει το αυτό το capital control, το οποίο πραγματικά, εάν δεν γίνει πράξη αυτή η άρση του capital control, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Με την ήδη χαμηλή τιμή που καταγράφει το μήλο της Καστοριάς αυτή τη στιγμή. Μα ήδη φάνηκε από την αγορά του καλοκαιρινού μήλου, κύριε Νατολή, και με παραγωγούς μιλάμε κάθε μέρα και με ανθρώπους του εμπορίου. Δεν κανένας ότι τα μήλα ξεκίνησαν, η συγκομιδή του μήλου ξεκίνησαν. Ξεκίνησε εκεί, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μόσχο. Πίνει καφέ στο καφενείο της Βουλής. Αυτό ακριβώς κάνει. Όχι μόνο η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι. Γιατί όταν, το έχω πει χίλιες φορές, όταν κερδίζουμε και αναγγέλουμε ένα έργο, κατέβηκε ο κύριος Κασαπίρης, ο κύριος Μάνος, ο Τζικαλάγιας, ο ένας, ο άλλος, όλοι εκλεγμένοι κατέβηκαν και κέρδισαν το έργο. Όταν δεν γίνεται κάτι πράξη, έχουμε στείλει χίλιες φορές χαρτί, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Κύριε Μόσχο, αυτά είναι, δεν κύριε είμαι Μανώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε βουλευτής. Είμαι περιφερειακός σύμβουλος από την περιφερειά. Ακούστε μια φορά τι σας λένε, σαν τον άνθρωπο. Όχι, να ακούσω τι να ακούσω, κύριε Μόσχο, να ακούσω αυτά τα οποία λέτε εσείς και δεν έχουν βάση λογική. Είμαι εγώ βουλευτής. Τα ζούμε κάθε μέρα τα αποτελέσματά σας. Κάθε μέρα κλείνουν επιχειρήσεις. Κάθε μέρα φεύγει κόσμος. Εσείς κυβερνάτε, δεν κυβερνάω εγώ. Κύριε Μόσχο, θα πρέπει να μάθετε ότι η ρόλη είναι διακριτή. Διακριτή είναι η ρόλη. Εντάξει, αυτό πρέπει να το μάθουμε ως θεματικός εκπρόσωπος σε πανελλήνια βάση. Θα πρέπει να ξέρετε ότι άλλο είναι η κυβέρνηση και άλλο η περιφέρεια. Μην μπερδεύεστε. Δεν νομοθετούμε μια συμβουλή. Δεν έχουμε υπουργεία. Μην μπερδεύεστε, κύριε Μάνο. Δεν επιθυμώ να συνεχίσω άλλο τη συζήτηση, γιατί είναι δώρον άδωρο να ανακυκλώνουμε τα θέματα και να το παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ως Θεό ότι έλυσε τα ζητήματα της Καστοριάς. Θεό, παρουσιάζουμε τον παρουσιάζει τον εαυτό σας, κύριε Μόσχο, που έχετε άποψη επί παντός επιστητού και με ψέματα προσπαθείτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Οι αντιπαραθέσεις είναι σωστό να γίνονται πολλές φορές, αλλά και απ' την άλλη όμως, όταν κάπου μπορεί να συμφωνήσουμε, δεν θα ήταν καλύτερα για τα θέματα πραγματικά του νομού μας. Αυτά λέει και ένα μήνυμα εδώ τώρα που παίρνουμε. Ποιος αντιλέγει, κύριε Νατσούλη, ότι πρέπει να είμαστε λίγο. Σας ακούω τώρα, μαλώνεται μια ώρα εδώ πέρα τώρα ο κόσμος. Κύριε Νατσούλη, ο κύριος Μόσχος προσπάθησε και με μια ανάρτησή του και με μια συνέντευξή του σε εσάς, μη έχοντας να πει κάτι ουσιώδες για τα θέματα που απασχολούν και εκείνα αυτή τη στιγμή, γιατί για τις αποζημιώσεις μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή με τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε το τελευταίο τριήμερο. Αλλά πήγαμε και σε άλλα. Ναι. Κύριε, πρέπει να το απευθυνθώ κάποια ερωτήματα. Αυτός είναι ο κομματικός εκπρόσωπος ενός κομματικού σχηματισμού του ΜέΡΑ25 που ηγείται ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν είναι ο Θωμάς Ουμάνος, ούτε είναι εκλεγμένος πουθενά σε τοπικό επίπεδο, ούτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Μάλιστα. Είναι καλό που είναι κομματικός εκπρόσωπος και μπράβο του που εκλέχθηκε σε πανελλήνια βάση. Ας χρησιμοποιήσει τη θέση του και το καλό του τόπου. Ποιο έχει για να ρίχνει λάσπη σε αιρετούς της περιοχής μας. Χωρίς να έχει και καμία βάση και λέγοντας και θέματα. Κλείνουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα, κύριε Μάνο. Καλημέρα, κύριε Μόσχο. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.